Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι αυτήν τη διάνοιξη της νυμφαίας την επιχείρησαμε όλοι μαζί πριν από πολλά χρόνια για να έχουμε τα ωφέλη που είδαμε να πολλαπλασιάζονται ειδικά τις τελευταίες χρονιές πριν από τον κορονοϊό. Απορροφήσαμε όμως όλα αυτά τα χρόνια και ένα κόστος που καλά γνωρίζετε είναι η έξαρση του παρεμπορίου, του λαθρεμπορίου, η μεταφορά κεφαλαίων. Τώρα λοιπόν που ήρθε η ώρα για τα ωφέλη, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται αυτή η διάνοιξη ως παρίας των διανοίξεων της Βορείου Ελλάδος που φέρνουν τον τουρισμό εδώ. Και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται έτσι γιατί αυτή η δίωδος πριν από τον κορονοϊό κατάφερε να κατεβάζει 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα κατέτος. Είδαμε λοιπόν στην διαχείριση του κορονοϊού ότι με περισσή ευκολία γινόταν το κλείσιμο αυτής της διόδου, μη δίνοντας σημασία τόσο στα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά σε οποιοδήποτε άλλος παράγοντας εκτός από αυτού. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Επιστήσαμε την προσοχή και παρόλα αυτά πολλές φορές δεν εισακουστήκαν. Έρχεται όμως αυτή τη στιγμή το τέλος της πανδημίας και με την ίδια περισσή ευκολία βλέπουμε να παίρνονται αποφάσεις οι οποίες έχουν κόστος τη στιγμή που περιμένουμε μετά από τα κόστη και τα ωφέλη. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε σε αυτήν και να συνδράμουμε σε αυτήν την κατάσταση. Η ανεπάρκεια της ελληνικής πολιτείας δεν μπορεί να αποτυπώνεται στο κλείσιμο αυτής της διάνοιξης, γιατί αυτή τη στιγμή αποτελεί την πιο ίσως σημαντική είσοδο μαζί με τον Προμαχώνα για τους τουρίστες που κατεβαίνουν εδώ το καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση τα επιμελητήρια, όπως ακριβώς πλήρωσαν και υλοποίησαν αυτό το Isobox που βλέπετε πίσω μου για την πάταξη του λαθρεμπορίου και του παρεμπορίου, προσπαθώντας να καλύψουν τα κενά της πολιτείας, με τον ίδιο τρόπο σήμερα το δίνουν και το δανείζουν στο υγειονομικό κομμάτι για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να ελέγξουμε το τουριστικό κύμα και να μην μείνουμε πίσω στο τουριστικό προϊόν που, αν θέλετε, αποτελεί και τη μόνη διέξοδο βραχυπρόθεσμα που έχουμε σαν χώρα για να μπορέσουμε να ανακάψουμε ως οικονομία. Νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε μεγάλη προσπάθεια για να καταλάβουμε επιτέλους, να καταλάβει η ελληνική πολιτεία ότι αυτή η δίωδος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποδιέστερη του Προμαχώνα, αλλά ως εισάξια και ίσως σπουδαιότερη, γιατί ακριβώς υπάρχουν και τα γεωπολιτικά ωφέλη από την όλη αναβάθμιση της οικονομίας της περιοχής. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που ενεπλάκησαν σε αυτήν την προσπάθεια και κυρίως το στρατό που βλέπετε αυτή τη στιγμή γύρω μου να υλοποιεί, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι η ελληνική γραφειοκρατία σε αυτή τη χώρα δεν παλεύεται. Όπου λοιπόν δεν εμπλακεί στις άμεσες λύσεις ο στρατός ή η αστυνομία, βλέπετε ότι με το γραφειοκρατικό ελληνικό κράτος άμεσα αποτελέσματα δεν μπορούμε να έχουμε. Τους ευχαριστώ όλους και θέλω να διαβεβαιώσω τους επιχειρηματίες της περιοχής και τους πολίτες ότι τα επιμελητήρια είναι εδώ, όπως και στο θέμα του παρεμπορίου, έτσι και στο θέμα του υγειονομικού. Θα βρισκόμαστε εδώ και κάνοντας όλες τις κινήσεις που χρειάζονται και καλύπτοντας όλα τα κενά. Σας ευχαριστώ πολύ.